Κοιτάξτε, έχει συσταθεί μετά την ευρεία σύσκεψη που έγινε στον προφήτη Ηλία, έχει συσταθεί μια πενταμελής επιτροπή με επικεφαλής το Δακανάλι το Γιάννη, η οποία έχει αναλάβει να οργανώσει ξανά το αγροτικό κίνημα εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, αλλά ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης, ώστε αυτό να ξαναέρθει σε ένα επίπεδο να διεκδικεί για το συμφέρον των αγροτών, για το συμφέρον του πρωτογενή τομέα. Έτσι ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα σκύψει στα προβλήματα του αγροτικού χώρου. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα γενναίες κινήσεις για την περιοχή της Θεσσαλίας, που σίγουρα πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. Από εκεί και μετά όμως και οι άλλες περιοχές της χώρας έχουν προβλήματα και θεωρώ ότι οι εξαγγελίες θα καλύψουν εν μέρη τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Από τον ΟΠΕΚΙΠΕ λοιπόν η εφαρμογή του monitoring ήρθε την τελευταία στιγμή, ήταν 10 μέρες πριν την εκαθάριση. Αυτό έγινε με την προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΙΠΕ, για μας ήταν απαράδεκτο. Θεωρήσαμε ότι έγινε μόνο και μόνο για να μην πληρωθούν κάποιοι δικαιούχοι επιδοτήσεων. Από εκεί και μετά φαίνεται ότι η νέα διοίκηση είδε ότι εκεί υπάρχει σφάλμα, γίνεται λάθος. Περιμένουμε το άνοιγμα του συστήματος, διότι η εφαρμογή έχει προβλήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό, για να μην πω η συντριπτική πλειοψηφία των τεμαχίων που βγαίνουν σε έλεγχο, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, είναι σφάλματα της εφαρμογής, αλλά και αυτά που πάει και φωτογραφίζει ο παραγωγός κατεβάζοντας την εφαρμογή, δυστυχώς δεν μπορεί να τα οριστικοποιήσει, διότι περιμένουμε από μέρα σε μέρα το σύστημα να ανοίξει, ώστε να καταχωρηθούν και οτιδήποτε έχει ανεβάσει ο παραγωγός στα οικολογικά σχήματα. Μαζί λοιπόν θα γίνει και η οριστικοποίηση σε οτιδήποτε κάνει ο παραγωγός στη λεγόμενη εφαρμογή στο monitoring, δηλαδή φωτογραφίες, στίγμα GPS από το υποτιθέμενο αγροτεμάχιο που έχει πρόβλημα, και το λέω διότι σας είπα η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει προβλήματα, είναι σφάλματα της εφαρμογής, και εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει τουλάχιστον για φέτο είναι να τραβηχτεί αυτό πίσω και να εφαρμοστεί στην επόμενη χρονιά πιο σωστά, διότι το αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται οι αγρότες και να χάνονται και χρήματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολυτέλεια να χαθούν τα χρήματα αυτά.